Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Jim Threadana και Παύλος. Ποιος θα είναι τελικά ο μεγάλος νικητής? Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, κάντε μας ένα like και μια εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Στην τελική ευθεία έχει μπει για τα καλά πλέον το Survivor, με τα στατιστικά των 4 παικτών που έχουν προκριθεί στα live να δείχνουν πάρα πολλά για τον ημιτελικό και το τελικό. Οι μέρες περνούν και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το μεγάλο τελικό, καθώς μετά την αποχώρηση της Δώρα Νικολή διαμορφώθηκε η τελική τετράδα του παιχνιδιού. Φάνης Μπολέτσης, Κατερίνα Δαλάκα, Γιώργος Γκουλέκας και Ντάνιελ Νούρκα είναι αυτοί που διακαώς βάσει αγωνιστικής επίδοσης βρίσκονται μία ανάσα από το τρόπαιο αλλά και το χρηματικό έμπαθλο που δίνει ο Ατζούν. Τα στατιστικά λοιπόν, όπως διαμορφώνονται μετά από 110 επεισόδια, μας κάνουν εν μέρη σαφότερο αλλά και υποψιασμένους για το τι περιμένουμε σε αυτή τη τελική φάση του Survivor. Και αυτό γιατί φαίνεται πως ο Φάνης κάνει τη διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης 234 φορές, δηλαδή 36 φορές περισσότερο από τη δεύτερη σε επίπεδο στατιστικών, δηλαδή τη Κατερίνα Δαλάκα με 198 νίκες. Από εκεί και πέρα, ο El Mago ή αλλιώς Γιώργος Γκουλέκας είναι στη τρίτη θέση με 57,9%, ενώ ο τέταρτος είναι ο Ντάνιελ Νούρκα με ποσοστό 55,6%. Αυτά λοιπόν φίλοι μου δείχνουν τα στατιστικά. Και όπως λοιπόν σας είχαμε ενημερώσει, ο τελικός αλλά και ο ημιτελικός θα γίνουν με βάση αγωνιστικές ικανότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι παίκτες θα διαγωνιστούν σε στίβο μάχης και όχι σε ψηφοφορία του κοινού.